Με την εκεχηρία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων να αντέχει, αποσύρονται σιγά σιγά οι περιορισμοί στις κοινότητες του Νότου Ισραήλ, ενώ επαναλειτουργεί ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στη Γάζα, καθώς η διακοπή ρεύματος είχε επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση. Στη λωρίδα της Γάζας, οι κάτοικοι πάντως μετρούν πληγές και 44 θύματα προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν από τα υπάρχοντά τους μέσα από τα συντρίμμια, καθώς κατέρευσαν ολόκληρες πολυκατοικίες. Στο Ισραήλ, τα νέα για την εκεχηρία έκαναν τη ζωή να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, χωρίς να έχουν πλέον οι προειδοποιητικές σιρήνες. Υποδεχθήκαμε τα νέα για την κατάπαυση του πυρός με ευχαρίστηση και χαρά, γιατί επιστρέψαμε πίσω στις δουλειές μας. Δεν θέλαμε μια νέα αιματοχυσία. Και ευτυχώς που επιστρέψαμε στις δουλειές μας και μπορέσαμε να ανεβάσουμε τα ρολά στα καταστήματά μας. Στην παραθαλάσσια πόλη του Τελ Αβίβ, η καθημερινότητα έγινε όπως πριν. Πάνω απ' όλα είναι καλό που όλο αυτό τελείωσε. Από την άλλη, έπρεπε μέχρι τέλους να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει νόημα να χτυπήσουν τους ανθρώπους του Ισραήλ. Δεν είναι ωραίο να βρίσκεσαι και πάλι στην ίδια θέση, ακόμη και αν εδώ στο Τελ Αβίβ το αισθανθήκαμε λιγότερο. Αλλά είναι πολύ κουραστικό και για τις δύο πλευρές. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα αποφορτιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και για όσο περισσότερο γίνεται. Ευχή για κανονικούς ρυθμούς ζωής και για περισσότερο καιρό σε μια περιοχή που μετρά κρίσεις, απώλειες, καταστροφές και εκεχηρίες επί σειρά ετών.